Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και ελπίζω όλοι να είστε καλά. Σήμερα θα δούμε τα δικά σα υπέρδοτα setup και μάλιστα έχουμε και έναν πλανητάρχη μέσα σε αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αφού πρώτα μα δούμε το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο που είναι η ενέμπα.com κυρίε και κύριοι. Το site που εκεί μέσα έχει τα παιχνίδια για PC, για PlayStation, για Nintendo, για δωροκάρτε, για ό,τι ψάχνετε τέλο πάντων γύρω από το game. Όχι μόνο όμω για τον υπολογιστή, θα τα βρείτε εκεί μέσα. Βάζοντα και τον κωδικό Just Unboxing, έχετε επιπλέον έκπτωση και έτσι οι καλέ τιμέ θα γίνουν ακόμη καλύτερε. Τσεκάρτε τα link που θα έχω κάτω στην περιγραφή, κάνετε τι αγορέ σα και πάμε να δούμε και τα setup που έχουμε για σήμερα. Το πρώτο setup για σήμερα μα το στέλνει ο Μιχάλη και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και από πού να ξεκινήσω, γραφείο γωνία. Έχω εδώ κάτω ένα μίνι γραφειάκι για ηχείο με ενισχυτή από ό,τι βλέπω. Από ό,τι καταλαβαίνω παίζει και κιθάρα, κάποια ραφάκια με μάσκε και το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει αυτό το setup είναι κυρίε και κύριοι ο πλανητάρχη. Βέβαια έχει γράψει ημοτραπ, δεν ξέρω τι τι σε περίεργα μονοπάτια έχει μπει. Παρ' όλα αυτά όμω, το setup σου είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε στην επόμενη εικόνα, μια έτσι πιο κοντινή, να δούμε τα περιφερειακά που χρησιμοποιεί ο Μιχάλη. Ξεκινώντα με την οθόνη, όπου και είναι μια Samsung TV Monitor 1080p 60Hz και ακούει τον υπέρτατο εδώ πέρα πλανητάρχη. Πιο κάτω για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Moto Speed CK104. Για ποντίκι έχει κάποιο Cooler Master που δεν γνωρίζω πιο. Για Mouse πάντα ένα Turbo X Nemesis XL. Για ηχεία τώρα έχουμε κάποια Logitech Z606 και τέλο για ακουστικά που φαίνονται στην προηγούμενη φωτογραφία εδώ πέρα έτσι λίγο καλύτερα. Έχουμε κάποια zero ground σοκούν. Να τσεκάρουμε έτσι και λίγο με πιο χαλαρά, με πιο σβηστά τα φώτα. Έχουμε κάνει ατμόσφαιρα για να ακούμε τον πλανητάρχη και για να δούμε του κρυφού φωτισμού. Βγαίνει κάποιο RGB μέσα από το σύστημα και έχουμε και κάποια λεντοτενία περιμετρικά. Συν ότι έχουμε και κάποια πίσω από την οθόνη και ένα ωραίο έτσι έξτρα διακοσμητικό. Νομίζω είσαι ok, δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω. Αυτό που χρειαζόμαστε όμω είναι ο υπολογιστή που εδώ μέσα φαίνεται πολύ clean, έτσι καθαρό περιποιημένο. Καλό και μπλ έχουμε και το RGB, μαύροι χρωματισμοί οπότε είναι πολύ πολύ όμορφο. Να δούμε όμω και τα πράγματα που χρησιμοποιεί. Για κουτί έχουμε το NGXT H500, για μητρική έχουμε μια Asus TUF B450 Plus Gaming, όπου πάνω φιλοξενεί ένα AMD Ryzen 5 3400G. Είχε βάλει αυτόν χωρί καρταγραφικών και στη συνέχεια πρόσθεσε και την καρταγραφικών από ό,τι μου έχει γράψει. Για ψύκτρα τώρα έχουμε μια Cooler Master Hyper 212 Black Edition, για RAM πάμε στα 16GB από G-Skill, που είναι Trident Z στα 3200MHz, ελπίζω να είναι και με CAS 16. Κάρτα γραφικών λίγο πιο κάτω έχουμε μια Asus GTX 1660 Super. Για SSD τώρα που τον βλέπουμε κιόλα εδώ, έχουμε έναν Samsung 970 Evo Plus στα 500 GB. Και πίσω λογικά από εδώ, αν θυμάμαι καλά, παίρνει το συγκεκριμένο κουτί, έχουμε έναν Samsung 860 Evo στα 500 GB επίση. Τέλο για τροφοδοτικό που είναι εδώ κάτω από το Shroud, έχουμε ένα Cooler Master Master 650 W Semi Modular 80 Plus Bronze. Να δούμε και την τελευταία φωτογραφία για να δούμε το cable management που έχει κάνει που είναι αξιοπρεπέστατο και ορίστε εδώ πέρα και ο SSD πάμε κατευθείαν στο δεύτερο setup για σήμερα. Και περνάμε στο δεύτερο setup εσίω για σήμερα. Μα το στέλνει ο Σάβα και επίση τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Αρχικά δεν φαίνεται για κάτι πολύ εντυπωσιακό. Περιμένετε όμω να ανάψει ο υπολογιστή γιατί εκεί πέρα είναι που θα βγει και ο χαρακτήρα του setup. Περιμετρικά αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι ότι θα έχει κάποια δυνατή καρτα Του αρέσει πάρα πολύ η σειρά με τα Call of Duty τα παιχνίδια. Όπω επίση του αρέσει να πίνει και Monster. Πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι λίγο πιο σκοτεινή αλλά δεν πειράζει γιατί εδώ πέρα βγαίνει και ο χαρακτήρα του υπολογιστή. Έχουμε setup με μία οθόνη λοιπόν. Έχουμε ωραίο κουτί με διακριτικό παρόλα αυτά πολύ όμορφο RGB. Τα πράγματα που έχει χρησιμοποιήσει εδώ πέρα ο Σάβα, λίγο σκοτεινά, αλλά νομίζω θα βγάλουμε μία άκρη. Για οθόνη έχουμε μία Gigabyte 30 διάρα, 1440p 165Hz με 1 MS. Για πληκτρολόγια ένα Cooler Master MK111. Για ποντίκι ένα Cooler Master επίση CM310 RGB. Για mouse πάντα ένα Eureka, μάλλον έτσι προφέρεται. Για ηχεία έχει κάποια παλιά τα οποία θα φανούν εδώ καλύτερα, κάποια παλιά ασημένια. Μου έχει γράψει ότι είναι κάποια speed 2,1 και εννοείται ότι θέλει να τα αναβαθμίσει, να πάει σε κάποια έτσι πιο σύγχρονα. Και τέλο για ακουστικά, εδώ στα αριστερά έχουμε κάποια zero ground χατάνο. Φυσικά και σε αυτό πρέπει να ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά, είναι ο υπολογιστή. Και ένα αντίστοιχο build περίπου με παρόμοια κομμάτια έχω κάνει και εγώ, αν θυμάστε το NGXT build. Βέβαια είχα βάλει την πιο ακριβή υδρόψυξη τη NGXT. Παρ' όλα αυτά όμω και στη συγκεκριμένη εδώ πέρα υλοποίηση, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Μ' αρέσει μάλιστα και η χρωματική παλέτα που έχει χρησιμοποιήσει και γενικότερα το RGB τη NZXT, αν το συνδυάσει μεταξύ του, δουλεύει πραγματικά πολύ καλά. Για να δούμε όμω και ποια πράγματα έχει χρησιμοποιήσει εδώ πέρα. Αρχικά για κουτί έχουμε το NZXT H510 Elite. Για μετρική έχουμε μια GB B450 Aorus Elite επίση. Για επεξεργαστή ένα AMD Ryzen 53600X, ο οποίο τώρα ψύχεται από μια υδρόψυξη που μαντέψτε από ποια εταιρεία, μια NZXT Kraken X63. Για RAM τώρα έχουμε 4 στικάκια κυρίε και κύριοι, οπότε έχουμε πάει στα 32 GB. Trident Z πάλι από τη GSK. 300 3200 MHz με CL16, οπότε είμαστε και okay με τι συγκεκριμένε RAM. Για κάρτα γραφικών τώρα έχουμε 1 GB RTX 3060 με 3 ανεμιστήρε, οπότε έχουμε μια καλή υλοποίηση από 3060 και δεν σταματάμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε με τον SSD που στη συγκεκριμένη μητρική βρίσκεται λίγο κάτω από την κάρτα γραφικών. Έχουμε ένα Samsung 970 EVO Plus στο 1 TB παρακαλώ και έχουμε επίση και ένα SanDisk 240 απλό κλασικό 2,5 SSD. Τέλο έχουμε και ένα HDD, ένα μηχανικό σκληρό δίσκο, ένα Western Digital Blue στο 1 TB. Και όλο το σύστημα που βλέπουμε εδώ τροφοδοτείται από ένα Cooler Master MVE V2 750W Full Modular και 80 Plus Gold. Πολύ τίμιο τροφοδοτικό. Ωραιότατο και το δεύτερο setup. Πάμε κατευθείαν στο τρίτο. Το οποίο μα στέλνει ο και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο setup είναι αρκετά μπλε, θα έλεγα, μάλλον από του κρυφού φωτισμού που έχουμε τόσο πίσω από το γραφείο. RGB μπλε πάνω στο mousepad εδώ πέρα και στα περιφερειακά. Στην οθόνη φόντο μπλε. Μέσα στον υπολογιστή έχουμε μπόλικο μπλε χρωματισμό. Μεγάλη ίσα μαύρη επιφάνεια, σιρταριέρε IKEA, όπω είναι και το γραφείο. Αυτό το πόδι στη θέση σου θα το έβαζα λίγο πιο πίσω, έτσι ώστε να μην με ενοχλεί όταν θα καθόμουν στην καρέκλα. Κάποια καλωδιάκια εδώ από πίσω τα βλέπω. Βέβαια, πάνω στο γραφείο σου είναι αρκετά κλίν και αρκετά μαζεμένο, όπω επίση και μέσα στον υπολογιστή σου. Πάμε στην επόμενη εικόνα για να τσεκάρουμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει εδώ από κάτω. Ναι, έχουμε κάποια καλωδιάκια που αυτά δεν θα μπορούσε να μου τα μαζέψει σίγουρα καλύτερα με κάποια δεματικά. Παρ' όλα αυτά όμω θα πάνω στο γραφείο σου. Βλέπω ότι πέρα από τον υπολογιστή έχουμε και το Switch και έχει και διάφορα παιχνίδια εδώ πέρα. Βλέπω ότι έχει και ένα TV Box μάλιστα. Για ποιο λόγο να έχει ένα TV Box, εφόσον έχει τον υπολογιστή, ίσω δεν θε να τον έχει μόνιμα αναμένο. Δεν ξέρω, α μου γράψει από κάτω. Να δούμε όμω και τα περιφερειακά που χρησιμοποιεί εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε με την οθόνη που πάλι είναι μία από την Gigabyte, 27RA, Quad HD επίση 165Hz με IPS panel. Για πληθρολόγιο έχουμε ένα Corsair Strafe, μάλλον έτσι προφέρεται RGB MK2. Για ποντίκι ένα Corsair Dark Rock RGB Pro. Για mousepad πάλι από την Corsair ένα MM700 Extended XL. Για ηχεία τώρα έχουμε κάποια Logitech Z337. Και τέλος για δηλαδή, ακουστέ έχουμε κάποια από την Corsair. Δεν ξέρω, δεν μου έχει γράψει καθόλου. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι να δω λίγο με σβηστά τα φώτα τι συμβαίνει σε αυτό το setup. Και αλήθεια είναι ότι είναι μπλε. Αυτό που είδαμε και στην αρχή του βίντεο. Έχουμε μια μεγάλη λεδοτενία στο πίσω μέρο σε όλο το γραφείο που φωτίζει πραγματικά όλο το δωμάτιο. Σύν ότι έχουμε και το πανηγύρι μέσα από τον υπολογιστή. Νομίζω δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι η επόμενη εικόνα για να τσεκάρουμε τον υπολογιστή μέσα και να δούμε τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε όμω πρώτα από τον χαμό που γίνεται από ανεμιστήρε. Μέσα εδώ έχει 3, 6, 9, 10 ολόκληρου ανεμιστήρε και έχουμε και αρκετά καλό cable management. Φαντάζομαι θα έχει παιδευτεί πάρα πάρα πολύ να φτιάξει όλα αυτά τα καλωδιάκια από το RGB, γιατί πραγματικά γίνεται ένα χαμό. Κατά τα άλλα, τώρα εδώ μέσα αυτό που θα βρούμε για κουτί αρχικά είναι το Corsair IQ 500X. Για μητρική έχουμε μια Aorus X 570S Elite AX, όπου πάνω φιλοξενεί ένα αρκετά δυνατό επεξεργαστή, τον AMD Ryzen 9 5900X, 12 ολόκληρη πυρήνε με 24 threads παρακαλώ. Ψήχεται από μια Corsair H150i Elite Cape Elix και για RAM έχουμε κάποιε G-Skill Trident Z. Βέβαια, έχουμε 32 GB συγκεκριμένη περίπτωση με μόλι δύο στικάκια, είναι ότι έχουμε και 4.000 MHz. Αν κατέβουμε πιο κάτω, έχουμε μια πολύ δυνατή κάρτα, 1 GB RTX 3070 και στη συγκεκριμένη περίπτωση για χώρο αποθήκευση έχουμε δύο Samsung 980 Pro στο 1 TB. Οπότε έχουμε κάποιου πολύ γρήγορου SSD NVMe και μάλιστα μπορεί να παίξει και RAID 1 αν θέλει για να ανεβάσει ακόμα περισσότερε ταχύτητε, όχι ότι χρειάζεται. Για τροφοδοτικό, αυτό που μένει που θα βρίσκεται εδώ από κάτω, έχουμε ένα Corsair RM856 του 2021, 80 Gold και Full modular. Πολύ ωραίο και το τρίτο σύστημα και μάλιστα και αρκετά δυνατό να τα χαίρονται όλα τα παιδιά τα συστήματα και ευχαριστώ που τα στείλατε. Αυτό που θέλω να κάνετε τώρα είναι να πάτε κάτω στην περιγραφή γιατί εκεί πέρα θα βρείτε οδηγίε για να μου στείλετε και τα δικά σα setup. Θα βρείτε δικά μου social media, κάντε μια εγγραφή, πατήστε ένα like, κάντε ένα share αυτό το βίντεο γιατί είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!